Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Κάτι γίνεται με το ίντερνετ μου σήμερα και για κάποιο λόγο δεν με αφήνει να βγω live. Ή φταίει το κινητό, ή φταίει το ίντερνετ, κάτι φταίει τέλος πάντων. Προσπαθώ ώρα να βγω live και δεν, για κάποιο λόγο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, αγαπημένοι μου, αστέρια μου. Πού είστε, τι κάνετε, πού σας πετυχαίνω, πού βρίσκεστε, καλησπέρα, καλησπέρα. Ένα τέταρτο τώρα προσπαθούσα να βγω live και κάτι κολούσε, το κινητό, το ίντερνετ, κάτι. Δεν ξέρω αν με βλέπετε καλά, γιατί κάτι γίνεται. Πείτε μου αν με βλέπετε γενικά. Να ξέρω, να μην το κάνω τζάμπα. Ξέρω εγώ. Γεια σας, γεια σου Μάνο. Γεια σου στην αγαπημένη μας Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα Αμίνια. Καλησπέρα Γιώργο, καλώς ήρθες. Γεια σας παιδιά, πώς είστε, τι κάνετε. Έχω κλασικά, βασικά, πάρα πολύ καιρό να κάνω live στο Instagram. Και επειδή μου έχετε λείψει και μου έχει λείψει να σας μιλάω και να απαντάω στις ερωτήσεις σας και γενικά να είμαι στην επαφή μαζί σας, είπα να σας δω λίγο, ίσως να με δείτε ουσιαστικά. Καλά είμαι κι εγώ μόνο. Καλά Κώστα κι εγώ. Εδώ πέρα. Παιδιά, πώς είστε? Η σημερινή ημέρα, με βλέπετε μια χαρά, τέλεια, okay, καλό είναι αυτό, κάτι είναι και αυτό. Μετά από 15 λεπτά προσπάθειας, βγήκε και το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο στούδιό μας, στο REC Studio το γνωστό, που γράφουμε όλα τα τραγούδια μας και μπροστά παρόν είμαι μόνη μου. Βρήκα έτσι λίγο χρόνο ελεύθερο για να σας μιλήσω. Φιλιά στην αγαπημένη μας Λάρισα, Βόλο. Κάτι έχει πάθει το Instagram, παιδιά, οπότε δεν είμαι μόνη μου γενικά. Κάτι γενικά γίνεται. Έχω κάνει και το τελευταίο update, αλλά δεν έχει σοβαρά σκαλώματα γενικά τρώω για κάποιο λόγο. Γεια στην Τρίκαλα, γεια σας Τρίκαλα. Πω, τι ωραία που περάσαμε στα Τρίκαλα, παιδιά. Ποιοι ήσασταν δίπλα μας, ποιοι ήρθατε στη συναυλία? Φιλιά στο Αγρίνιο, φιλιά πολλά σε όλους σας. Αγαπημένη μου αστεράκια μου, παιδιά, ουσιαστικά κάνω live, γιατί από τη στιγμή που βγήκε και το καινούριο μας κομμάτι δεν είχα έρθει καθόλου μα καθόλου στην επαφή μαζί σας και κακώς ήθελα και κάτι συνέχεια γινόταν και δεν. Και αυτό που ήθελα να σας πω, ήθελα να σας πρώτα απ' όλα να σας ζητήσω συγγνώμη και εγώ από τη δική μου πλευρά για όλα αυτά τα 15.000 stories που είχαμε κάνει repost από εσάς. Για το καινούριο μας κομμάτι, το είμαι παντού. Συγγνώμη που σας ζαλίσαμε λιγάκι και συνεχίζουμε από εκεί και πού να το ποστάρουμε. Δεν μπορούμε αλλιώς, γιατί σας αγαπάμε και σας ευχαριστούμε που βλέπετε το βίντεο κλιπ μας, το ακούτε το τραγούδι μας, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και έτσι το ρεποστάρουμε ανεβαστικά, εννοείται, και θα συνεχίζουμε να το κάνουμε. Γεια σου Ζασμίνα! Είπα το όνομα. Λοιπόν, και ήθελα επίσης να σας πω πάρα πολλά, μα πάρα πολλά ευχαριστώ για όλα αυτά τα υπέροχα μηνύματα που μας έχετε στείλει, για τα σχόλια που υπάρχουν κάτω από το βίντεο στο YouTube, στο επίσημο μας κανάλι, το REC Band TV. Θέλω να σας πω 10.000 ευχαριστώ, γιατί πραγματικά νομίζω ήταν η πρώτη φορά που είχαμε τόσο πολύ, τόσο μεγάλο interaction από τη δική σας πλευρά και
Πραγματικά, εγώ διάβασα όλα τα σχόλια. Απαντήσαμε σε πάρα πολλά σχόλια κι εμείς. Και ήθελα να σας πω ευχαριστώ που ήσασταν δίπλα μας, που είστε δίπλα μας. Άννα μου, κι εγώ σε αγαπάω. Ζασμίνα, αγάπη μου. Και εσύ, θεάρα πρέπει να είσαι. Αχ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Άννα μου, σε ευχαριστώ. Ελένη, γεια σου. Ανδρέας, γεια σου. Βαλάδης, γεια σου. Ιωάννα μου. Ανέστης, γεια σας παιδιά. Δεν ξέρετε, μην με τα κόλλανε. Και αυτό να το ξέρετε. Δεν φταίω αν δεν απαντάω σε κάποιον. Εννοείται πως μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε αυτή τη στιγμή, γιατί γι' αυτό το λόγο κάνω αυτό το live που έχω χρόνια να κάνω κυριολεκτικά. Πρέπει να γίνει κάτι με αυτό το πράγμα. Ζασμίνα, και εγώ σ' αγαπάω. Προσπαθώ, σας λείπω και μου στέλνετε μηνύματα και μου το λέτε και συγγνώμη, πραγματικά συγγνώμη που δεν έρχομαι καθόλου σχεδόν στην επαφή μαζί σας, απλά. Εντάξει, με το release του τραγουδιού, του κλιπ, με το Rec Vocal Academy που τρέχουμε και τα μαθήματα. Έχουμε πάρα πολύ περιορισμένο χρόνο και δυστυχώς απλά δεν προλαβαίνω να σας βλέπω τόσο συχνά όσο θέλω. Γιατί πραγματικά, κυριολεκτικά, ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς το πρωί και μετά μέχρι το βράδυ λείπω από το σπίτι, γερνάω και ξεκινάει και με βρίζει η γάτα μου που δεν με βλέπει ποτέ. Ακόμα και η γάτα μου με βρίζει, να καταλάβετε. Ξεκινάει και μου λέει τις ιστορίες μόλις γυρνάω στο σπίτι, τι έγινε μέσα στην ημέρα και τέτοια. Μου μιλάει, να ξέρετε, η γάτα μου μιλάει. Είμαι καλά, Αγγελένη. Είμαι καλά. Α, Ζασμίνα, με έχεις δει, μας έχεις δει στην Κρήτη. Θεέ μου, έχουμε αρκετό καιρό να έρθουμε Κρήτη και μας έχετε λείψει πάρα πολύ. Ελπίζω πως θα κανονιστεί κάτι σύντομα και θα έρθουμε να σας επισκέψουμε, γιατί μας έχετε λείψει, εμένα μου έχει λείψει το φαγητό της Κρήτης. Πάρα πολύ. Σαλάτες, φέτες και κρέατα και Θεέ μου, είναι απόλαυση αυτό το φαγητό που έχετε. Κάλυμνο, θα έρθουμε, θα έρθουμε. Μαρία. Hello, Ζήσα. Κάτι, δεν πρόλογο. Μάρια, φιλάκια πολλά και σε σένα. Πάτρα. Θα έρθουμε, Πάτρα, να ξέρετε. Και ελπίζω πως πάρα πολύ σύντομα. Μόλις θα κλείσουμε την σίγουρη ημερομηνία, θα την ανεβάσουμε στα social media μας, στα όλα τα επίσημα μας, στις σελίδες και στα Instagram profiles που έχουμε. Λοιπόν, παιδιά, όπως σας το έλεγα, το Είμαι Παντού βγήκε πριν πάρα πολύ λίγο καιρό, πριν λίγες μέρες εννοώ. Στο YouTube το βίντεο κλιπ ανέβηκε πριν μια εβδομάδα και όποιος δεν το έχει δει, πραγματικά, σας παρακαλώ, τώρα κιόλας, βασικά μπορεί να μου έχει μείνει link στην μνήμη του κινητού, σας στέλνω το link του βίντεο κλιπ, μπείτε τώρα, τώρα, δείτε το καινούριο μας κλιπ και θέλω να γράψετε όλα τα σχόλια σας, τις αντιπώσεις σας. Εγώ τρελαίνομαι με τα comments, μου αρέσουν πάρα πολύ να διαβάζω τα σχόλια και απαντάω σε πάρα πολλά σχόλια που γράφετε από κάτω και σας στέλνω και απαντήσεις στα μηνύματα, το ξέρετε, δεν έχετε παράπονο. Σε αυτό τουλάχιστον είμαι ένα κυρία. Το τελευταίο καιρό σας απαντάω σε πολλά πράγματα γενικά. Evolutionaries. Είμαι. Τι. Α, είμαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ για το κουκλάρα. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να ξαναπάω Survivor. Όχι, παιδιά, ακόμα. Εντάξει, έρχεται τώρα το καινούριο.
Εγώ νομίζω πως θα τα δω, επειδή μου έχουν λείψει τα αθλήματα πάρα πολύ και θέλω να δω τι θα γίνει αθλητικά αυτή τη φορά. Τζιμ Βακαλόπουλος, να είσαι καλά. Αγάπη μου, Σταυρούλα μου, όλα τα παιδιά, όλοι εσείς που μου στέλνετε request για να σας βάλω στο live, δεν μπορώ να το κάνω, γιατί μετά θα στεναχωρηθεί κάποιος άλλος που δεν τον έβαλα και μετά πάει λέγοντας, ξέρετε. Δεν θέλω να αδικήσω κανέναν από εσάς, σας αγαπάω όλους. Αχ, спασίπα μπερσόες, αχ, ξούσενκα, πριέτ. Μένα με θέλετε στο Survivor ξανά, δεν με λυπάστε καθόλου. Δεν πέρασε καθόλου εύκολα. Φυσικά, ξέρετε, το έχω πει 10.000 φορές. Εμένα δεν με ενόχλησε τίποτα εκεί μέσα από έλλειψη του, του μπάνιου και φαγητού και όλο αυτό. Μου λείψανε πάρα πολύ ο Άρης, η ΡΕΚ και η οικογένειά μου. Μου έλειψε τόσο πολύ η επικοινωνία εκεί πέρα που είχα φρικάρει. Πραγματικά είναι το μόνο πράγμα που μου φρίκαρε. Έτρωγα φρίκες κανονικά. Δεν θέλω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φύγω μακριά από τα παιδιά, δεν μπορώ να τους αφήσω και μόνο και μόνο που το σκέφτομαι τρελαίνομαι. Πριν λίγες μέρες κάποιος από το... Όχι, συγγνώμη για το πώς, κάτι γίνεται, δεν τελειώνει η μπαταρία μου. Τέλος πάντων, πριν λίγες μέρες κάποιος, δεν είμαι Ελληνίδα, ποιος το γράψε, Βίκυ, δεν είμαι Ελληνίδα, είμαι μισή Ελληνίδα, μισή Ουκρανή. Έξω μεγάλωση γι' αυτό. Αν λέω καμιά βλακεία, με συγχωρείτε. Προσπαθώ να γίνω καλύτερη στα ελληνικά. Πραγματικά προσπαθώ. Δεν... Ό,τι προλαβαίνω δηλαδή. Ναι, τι έλεγα. Κάποιος από εσάς είχε ανεβάσει αυτό το βιντεάκι όταν έφευγα για το παιχνίδι και το πώς χαιρετηθήκαμε με τον Άρη, με τα παιδιά, με όλα τα παιδιά, με τον αδελφό μου που ήταν στο ξενοδοχείο πριν φύγουμε. Και πραγματικά ήταν πρώτη φορά που το είδα αυτό το βίντεο πριν λίγες μέρες και παιδιά έκλαιγα για μια ώρα. Γιατί θυμήθηκα όλο αυτό που αισθάνθηκα και δεν θέλω να το ξαναζήσω τώρα. Αχ, σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ Αμίνια. Ξέρω ρώσικα, ναι. Είναι η πρώτη μου γλώσσα. Τα αγγλικά είναι η δεύτερη μου γλώσσα. Τα ισπανικά είναι η τρίτη μου γλώσσα. Και μετά είναι τα ελληνικά. Φυσικά είναι ρώσικα, ουκρανικά, αγγλικά, ισπανικά και μετά τα ελληνικά. Εκεί διάμεσα υπάρχουν και μαλτέζικα και ιταλικά. Έχω πάρα πολλά στο κεφάλι μου. Γι' αυτό με συγχωρείτε. Προσπαθώ να αδειάσω λίγο χώρο για να μπορώ να μάθω και άλλα πράγματα. Γλώσσες, εννοώ. Φιλιά στις Σέρες. Την Κατερίνα δεν ξέρω πότε θα την ξαναδώ. Είμαστε μαζί πριν λίγες μέρες. Τα είπαμε αρκετά και μου έχει λείψει αυτό το κορίτσι. Κοιμηθήκαμε αγκαλίτσα. Μάρκ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω για το All Star, μου έχουν ρωτήσει 10.000 φορές. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να λέω τίποτα πραγματικά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει του χρόνου. Γεια σας, γεια σου Βάσο, γεια σου Βασιλική. Α, θα σας έρθουμε Θεσσαλονίκη, 100% θα σας έρθουμε. Σε ευχαριστώ Βασιλική μου. Είναι πάρα πολύ καλά η Κατερίνα. Τι καμαρώνω. Κάνει πάρα πολλές προπονήσεις. Ετοιμάζεται για μεγάλα πράγματα. Το κορίτσι. Γεια σου Μαρία μου. Εννοείται πως θα σου πω γεια. Μούδι. Α, Γιάννη, η εμπειρία μου στο Survivor ήταν μοναδική. Έτσι να την πω. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν τέλεια. Ξύουσαν καπριέντια μου να Κύπρο. Ξένια, θα έρθαμε Κύπρο. Θα έρθαμε. Κατερίνα Λάκα, φανς, εννοείται να είστε καλά. Σας αγαπώ. Βλέπω τα
τις φωτογραφίες, όλα τα fan clubs, ρεγκάκια μας, τα αγαπημένα μας, οικογένειά μας. Σας αγαπάμε όλους, όλα τα fan clubs. Θέλω να σας πω τεράστιο ευχαριστώ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Σας κάνω likes και το ξέρετε. Είμαι συνέχεια εκεί πέρα και σας ευχαριστώ για όλες τις φωτογραφίες που ανεβάζετε, για τη συμμετοχή σας και στο καινούριο μας κομμάτι και γενικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Εμείς σας αγαπάμε, Βασιλική, και σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξή σας και για την αγάπη σας και όλο αυτό που μας χαρίζετε καθημερινά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δώσω τα φιλιά μου και στα αγόρια και στον Άρη και στο Μάικ, εννοείται. Βάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σταύρο, θα το κάνω, θα ανεβάζω πιο συχνά τις φωτογραφίες. Ήτανε ολόκληρη εβδομάδα που δεν είχα ανεβάσει τίποτα. Το είχα αφήσει παντελώς, το έχω παρατήσει. Φιλιά στη Τρίπολη, στην αγαπημένη μας. Δημήτρη, δεν είμαι καμία ομάδα. Δεν είμαι, δεν... Εντάξει, εγώ βλέπω συνήθως το τελικό ή με τελικό της World Cup και της Euro Cup, UEFA και FIFA. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν είμαι φαν της μπάλας γενικά. Γενικά, ξέρετε τι κάνω. Πριν, δηλαδή, για κάποιο λόγο μπάλα, ποδόσφαιρο, το βάζω στο κανάλι, στη τηλεόραση, πριν πάω για ύπνο. Δηλαδή, και αν το βάλω έτσι το, πώς το λένε, volume στο 3-4, χαμηλά-χαμηλά, και ακούω μόνο αυτό το από πίσω να παίζω. Δεν ξέρω, μου κάνει και κοιμάμαι μπάμπα. Είναι σαν lullaby. Είμαι στο στούντιο μας, Βασιλική, εδώ πέρα που γράφουμε όλα τα τραγούδια μας. Και κάνουμε όλες, ετοιμάζουμε όλες αυτές τις εκπλήξεις για εσάς. Παιδιά, ξανά και ξανά, όποιος από εσάς δεν έχει δει το καινούριο μας κομμάτι, το Είμαι Παντού, σας παρακαλώ να μπείτε τώρα στο επίσημο μας κανάλι στο YouTube, στο Reg Band TV, ή να πατήσετε αυτό το link το υπέροχο που σας στέλνω τώρα ξανά εδώ πέρα και να δείτε το τραγούδι, να πατήσετε το like, να γράψετε σχόλια. Παιδιά, πεθαίνω για τα σχόλια. Θέλω να γράφετε σχόλια πιο συχνά και πιο συχνά. Μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω. Σέρες, θα έρθουμε. Εννοείται πως θα έρθουμε, Μαρία μου. Συγγνώμη. Απλά τα μηνύματα περνάνε περίεργα και μπορεί να μην προλαβαίνω κάποιους από εσάς. Και με συγχωρείτε. Instagirls GR. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρωτήστε με τίποτα άλλο, παιδιά, πριν κλείσω, γιατί θα κλείσω το κινητό μου από μπαταρία. Βγάλε. Σας αγαπάω. Αχ, σε ευχαριστώ, Βασιλική μου. Καστοριά, θα έρθουμε. Εννοείται πως θα έρθουμε. Καφέ στην Πάτρα. Ελπίζω να με θυμάσαι πια, Μαρία. Να μου στέλνεις μηνύματα. Να μου στέλνετε μηνύματα, παιδιά. Θα, Γιάννη, θα παρακολουθώ. Όπως το είπα, γιατί μου έχουν λείψει τα αθλήματα και θέλω να δω τι θα γίνει αγωνιστικά φέτος. Τι φατσούλα θέλεις ακριβώς? Θα μπορέσεις να βρεις πολλές φατσούλες. Λοιπόν, εντάξει, αν θα βρεθούμε ξανά με την Κατερίνα, θα κάνουμε live μαζί. Εννοείται. Εντάξει, θα έρθουμε. Παιδιά, θα έρθουμε και στην Κέρκυρα, στην αγαπημένη Κέρκυρα. Αγαπάω την Κέρκυρα. Τρελαίνομαι για την Κέρκυρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εκεί. Δεν
Δεν ξέρω για το παιχνίδι, παιδιά. Βιάστηκο, Ζάνη. Anyway, επειδή όντως το κινητό μου θα κλείσει από την μπαταρία, θέλω να σας πω φιλιά πολλά. Να σας στείλω όλη την αγάπη μου σε όλους εσάς. Να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είστε δίπλα μας, που μας αγαπάτε τόσο πολύ και να ξέρετε εμείς σας αγαπάμε ακόμα περισσότερα και σας ευχαριστούμε για όλα, για τα πάντα και να μπείτε όποιος δεν έχει καταφέρει ακόμα και μέχρι τώρα να δείτε το καινούριο μας κομμάτι, το Είμαι Παντού, που γράφτηκε με πάρα πολύ καρδιά, ψυχή, δεν ξέρω, έχουμε βάλει πολύ νόημα σε αυτό το τραγούδι. Είναι πιο σοβαρό και συναισθηματικό γενικά από όλα τα υπόλοιπα μας κομμάτια. Έγινε το αγαπημένο μας επίσης. Και να δείτε, να μπείτε στο Rec Band TV, στο YouTube, στο επίσημο μας κανάλι, να δείτε και το βίντεο κλιπ, να πατήσετε τα like σας, να αφήσετε τα σχόλια. Σας αγαπάμε πάρα πολύ και ελπίζω να τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα, παιδιά. Σας αγαπώ.